Τελευταία στιγμή και εν μέσω εξαγγελιών για πλεονάσματα, μερίσματα αλλά και παροχές, η κυβέρνηση προχώρησε στην περικοπή του ΕΚΑΣ για το 2018. Το επίδομα χάνουν όσοι ξεπερνούν το ανώτατο ατομικό όριο των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έχει τεθεί στα 643 περίπου ευρώ το μήνα. Μετά τον Μποναμά έρχονται τα πρώτα εφιαλτικά ραβασάκια του ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους. Στα 35 ευρώ θα περιοριστεί το ΕΚΑΣ με συνολικά ποσά εισοδήματος από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια κλπ. Επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ. Η καταβολή γίνεται ήδη σε συνταξιούχους καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γύρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ, οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς επίσης και της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, συνολικά ΕΚΑΣ και αντισταθμιστικά μέτρα θα εισπράξουν 247.000 δικαιούχοι εντός του 2018. Από αυτούς, οι 236.600 θα λάβουν μόλις τα 35 ευρώ μηνιαίως. Άλλοι 1.630 με αναπηρία 80% και άνω θα λάβουν 230 ευρώ, ενώ 8.800 σύζυγοι συνταξιούχων θα πάρουν ως αντισταθμιστικά ωφέλη 35 ευρώ το μήνα, επειδή χάνουν και οι δύο το ΕΚΑΣ. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια κλπ. Επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ, το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ και τέλος το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσους επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.